Ειδικές ρυθμίσεις για ερευνητικά κέντρα και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας. Νομοθετικές ρυθμίσεις που θα αφορούν ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρουν προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού επίπεδου προτίθεται να καταθέσει ενώπιον της Βουλής στο προσεχές διάστημα το Υπουργείο Παιδείας, δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Πρόδρομος Προδρόμου. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις καθίστανται αναγκαίες, είπε, αφού έχουν οριμάσει συνθήκες και υπέδειξε ότι η πολιτεία οφείλει να ανταποκριθεί στη ραγδαία σημείωση ανάπτυξη της χώρας και τις δυνατότητές της. Η Κύπρος καθίστανται σήμερα ένα διεθνές περιφερειακό κέντρο πανεπιστημιακής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε με το Ινστιτούτο Κύπρου, όπως επίσης έχω ήδη συζητήσει και με το Ινστιτούτο Νευρολογίας. Να δώσουμε και το νομοθετικό πλαίσιο σε μια ξεχωριστή κατηγορία για να μπορεί στη συνέχεια να εξασκηθεί και η ανάλογη πολιτική. Τα δύο αυτά κέντρα που ανάφερε ο Υπουργός διακρίνονται σε περιορισμένο, εστιασμένο, αλλά εξαιρετικά υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακό. Σπουδών. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει προβλέψει αυτή την κατηγορία. Πρέπει να εναρμονιστεί για να αναδείξουμε αυτή την πτυχή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Υπουργός Παιδείας συνεχάρει το Ινστιτούτο Κύπρου για το έργο το οποίο επιτελεί.